Εδώ είμαστε και εδώ είμαστε με έναν άνθρωπο που θα τον αγαπήσετε. Θα τον αγαπήσετε όχι γιατί είναι γλυκός άνθρωπος. Είναι ο Μητροπολίτης, ο Επίσκοπος Τολιάρας και Νότιας Μαδαγασκάρης, ο κύριος Πρόδρομος. Τον είχα συναντήσει πριν μήνες στην Κωνσταντινούπολη. Το θέμα αυτό το είχαμε έτοιμο για να το παίξουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Για να δούμε δηλαδή τι σημαίνει να είσαι υπηρέτης του Θεού. Γιατί ουσιαστικά γίνεσαι υπηρέτης του ανθρώπου. Αλλά επειδή είχαμε αυτή την αναβολή της κουβέντας με τον Δήμαρχο του Βόλου, είπαμε να αξιοποιήσουμε σήμερα αυτό το βίντεο. Θα τον αγαπήσετε γιατί διακονεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή, εκεί όπου πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν μάχη. Δεν μπορεί να μη συγκινηθείς όταν τον ακούς να σου λέει ότι για 3 ευρώ που κοστίζει το εμβόλιο για την ελονοσία, που δεν τα έχουν να τα δώσουν οι άνθρωποι, χάνονται παιδιά. Στα 2023 λείπουν αυτά τα 3 ευρώ για να προστατευτεί ένα παιδί και είναι τα παιδιά που δυστυχώς αποδεκατίζονται από την ελονοσία. Ξέρω ότι είναι δυσάρεστα αυτά να τα ακούς. Αλλά αξίζει, είναι ένα βίντεο 11 λεπτών, να δείτε και τι κάνει εκεί και τι είπε αποκλειστικά στην TRT αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Σεβασμιότατε την ευλογία σας. Να είσαστε καλά το κυρίο μας. Καλή χρονιά σας εύχομαι και κάθε καλό σε όλους σας. Έχετε βεβαίως εκεί τον φάρο της Ορθοδοξίας που είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, που νομίζω ότι σας τροφοδοτεί όλους με πολλή ενέργεια. Αλλά όπως και να το κάνεις, δεν είναι το ίδιο να διακονείς στην Αφρική από το να διακονείς στην Ευρώπη, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και πολλές φορές ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα πω. Έτσι όλοι όταν εκλέγονται επίσκοποι έχουν ένα άρχος το που θα τοποθετηθούν. Φανταστείτε ότι όταν εγώ πρώτη φορά εκλέχθηκα επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, ούτε καν ήξερα γεωγραφικά πού βρίσκεται. Δρόμο του Θεοφιλεστάτου και Θεοπροβλήτου επισκόπου της Αγιωτάτης Επισκοπής Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης ημών δε Πατρός και Ιεράρχο πολλά τα έτη Πρόδρομον του Θεοφιλεστάτου και Θεοπροβλήτου Ο τόπος ο οποίος διακονούμε έτσι είναι ένας τόπος πραγματικά μαρτυρικός. Δεν το λέω προσωπικά επειδή βρίσκομαι εγώ στην Νότια Μαδαγασκάρη. Φανταστείτε ότι έχει να βρέξει 3 χρόνια. Πρώτη βροχή μετά από 3 χρόνια μας έριξε τα Χριστούγεννα. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαμε να δεχτούμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η πρώτη φορά που δημοσίως
κάνω αυτό το οποίο σε λίγο θα ακούσετε όλοι σας. Η Νότια Μαδαγασκάρη. Εδώ και 3 χρόνια ζει μία ξηρασία. Οι συνάνθρωποι μας, εδώ 400.000 άνθρωποι, βρίσκονται μπροστά στην πείνα και στη δίψα. Χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη, εδώ και πολύ καιρό μοιράζουμε τρόφιμα και με την υδροφόρα την οποία έχουμε, καθημερινώς μοιράζουμε 12 τόνους νερό και όταν έχουμε τον χρόνο να πάμε και σε δεύτερο χωριό και σε τρίτο, καταλαβαίνετε ότι αυτό διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται. Γενικότερα και η διακονία μας, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει έναν άλλο, θα λέγαμε, στόχο και έναν άλλον τρόπο από ότι ένας επίσκοπος διακονεί στην Ευρώπη, στην Αμερική και κάπου αλλού. Και έτσι με την ευχή του Πατριάρχου μας, του κυρίου Θεοδόρου, πορευόμαστε μέσα σε όλη αυτήν την αχανή έκταση. Η Επισκοπή του Ολιάρος και Νοτή Μαδαγασκάρης είναι 3 φορές η Ελλάδα και πληθυσμιακά είναι 20 εκατομμύρια. Και εμείς κινούμαστε μέσα σε όλο αυτό το χώρο. Φαντάζομαι ότι ένας Μητροπολίτης σε αυτή την περιοχή δεν μπορεί απλώς να μείνει στο να επικοινωνήσει τον θεολόγο. Θέλω να πω, πρέπει να είναι πολυεπίπεδη η δράση σας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εντάξτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο της κρίσεως είναι πώς ήταν η στάση του κάθε ενός από εμάς απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Αυτός, αν θέλετε, είναι ο οδοδείκτης ολονών μας, το πώς τελικά θα κριθούμε οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν θα κριθούμε, νομίζω, από το αν κάναμε πολλές νηστείες ή αν κάναμε μεγάλους σταυρούς, από το πώς ήταν η στάση μας απέναντι στον άνθρωπό μας. Όταν εμείς βρισκόμαστε απέναντι σε όχι εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια, οι μηθανείς αδελφούς μας, όπως αναφέρει και η παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε, να έχουμε περισσότερα εφόδια, να έχουμε περισσότερο λάδι, να έχουμε περισσότερο κρασί, να έχουμε περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον μηθανή συνάνθρωπό μας να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί στην Αφρική η παιδεία και η υγεία, δύο πολύ βασικά πράγματα, δεν είναι δωρεάν. Πληρώνουν. Είναι δεδομένα, έτσι, όπως τα θεωρούμε στο δυτικό κόσμο. Καθόλου, καθόλου. Εμείς με τη χάρη του Θεού, έτσι, τα σχολεία τα οποία έχουμε χτίσει μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, έχουμε κάνει 6 σχολεία, έχουμε συνολικά 4.000 μαθητές, είναι όλα δωρεάν και οι κλινικές που δημιουργούμε. Οπότε πάντοτε είμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας εκεί και πάντοτε έτσι πολύ περισσότερο στα μικρά παιδιά, γιατί όπως και εσείς το γνωρίζετε και όπως ο περισσότερος κόσμος, έτσι μιλάμε για μια πανδημία αυτή τη στιγμή που ναι μεν υπάρχει, υφίσταται, πεθαίνει κόσμος. Αλλά φανταστείτε ότι καθημερινώς στην Αφρική χάνουμε χιλιάδες παιδιά από την ασθένεια της ελονοσίας που η θεραπεία της μόνο κοστίζει 3 ευρώ. Μόνο 3 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα 3 ευρώ για να σωθεί ένα παιδί? Δεν υπάρχουν τα 3 ευρώ για να σωθεί πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι, αλλά τα παιδιά, επειδή η ελονοσία ουσιαστικά μολύνει το αίμα, καταλαβαίνετε ότι όσο αυτό προχωράει, ενώ ξέρουμε ποια είναι η θεραπεία της. Και εμείς καλούμαστε έτσι να είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες δίπλα στον πονεμένο αυτόν άνθρωπο και στον κάθε άνθρωπο, ο καθένας μας με τον τρόπο του, νομίζω. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε. Και έτσι η καρδιά μας να δημιουργεί χώρο ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπό μας έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θέλουμε εμείς να είναι. Ζητώ την ενίσχυση και τη βοήθειά σας για να μπορούμε να μην σταματήσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.
Φανταστείτε, αδελφοί μου, ότι με 250 ευρώ γεμίζουμε την υδροφόρα μας με καύσιμα και μπορούμε να κάνουμε 4 έως 5 δρομολόγια, μιλάμε δηλαδή για 800 με 900 χιλιόμετρα. Ζητώ τη στήριξή σας, να ξέρετε ότι ακόμα και το 1 ευρώ είναι πολύτιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για τη στήριξη που έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκομαι στην Νότια Μαδαγασκάρη. Να ευχαριστήσω τους γνωστούς και τους άγνωστους συγκυρινέους σε αυτόν τον δρόμο μας. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους από την Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους από την Κύπρο που δεν με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα χρόνια όμως έχω δεχτεί τον καρπό της αγάπης τους, τη στήριξή τους και μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να εκφράσω σε όλους σας που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χάρη στη δική σας αγάπη και στη δική σας στήριξη θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε το πολύτιμο αγαθό της ζωής που είναι το νερό. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Μακάρι να ήταν περισσότεροι ιερείς ή αρχιερείς σαν αυτόν τον άνθρωπο που μόλις συναντήσαμε, που διακονεί σε έναν τόσο δύσκολο τόπο, αλλά συνάμα τόσο γοητευτικό, όταν πλημμυρίζεις από διάθεση για προσφορά. Και όπως είδατε μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε. Δεν έγινε κουβέντα όταν τον συνάντησα, όπως είπα πριν λίγους μήνες στην Κωνσταντινούπολη, με αυτό το σκοπό για να βοηθήσουμε, αλλά όταν αποκάλυψε όλα αυτά, και τα έλεγε με όλη αυτή τη γλύκα και όχι με τον πόνο που συνήθως τα συνοδεύει αυτά, δηλαδή με το χαμόγελο ότι θα τα καταφέρουμε, θα επιβιώσουμε, θα σώσουμε περισσότερα παιδιά, περισσότερους ανθρώπους, μας κάνει και εμάς να ενεργοποιούμαστε, να προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον αγώνα.